Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 990 από το βιβλίο Πράξη των Αποστόλων και 27 κεφάλαιο. Πράξη των Αποστόλων, ΚΖ κεφάλαιο. Πράξη των Αποστόλων, ΚΖ κεφάλαιο, σελίδα 990. Αφού δε απεφασίστη να αποπλέψομεν εις την Ιταλίαν, παρέδωκαν τον Παύλον και την άσα άλλους δεσμίους εις εκατόνταρχον Ιούλιον ονομαζόμενον εκ του τάγματος του Σεβαστού λεγομένου. Και αφού επέβημεν εις πλοίων αδραμητινών, εσηκώθημεν μέλλοντες να παραπλέψομεν τους κατά την Ασίαν τόπους, έχοντες με θυμόν αρίσταρχον των Μακεδόνατων εκ Θεσσαλονίκης, και την άλλη μέρα εφτάσαμε εις Σιδώνα, και ο Ιούλιος φιλανθρώπος, φερόμενος προς τον Παύλο, επέτρεψεν εις αυτό να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψην, και εκείθεν σηκωθέντες υποπλέψαμεν την Κύπρον, επειδή ήσαν ενάντια άνεμοι και διαπλέψαντες το πέλαγος της Κιλικίας και Παμφυλίας ήλθομεν εις τα μοίρα της Λυκίας, και εκεί ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών, το οποίον έπλεε στην Ιταλία, επεβίβασεν ημάς εις αυτό. Βραδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας και μόλις φτάσαντες εις την Κνίδων, επειδή δε μας άφηνεν ο άνεμος, υπεπλέψαμεν την Κρήτην και τη Σαλμόνην, και μόλις παραπλέψαντες αυτήν, ήλθομεν εις τόπον την Άω ονομαζόμενον Καλούς Λιμένας, πλησίον του οποίου ήτου η πόλης Λασέα. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς ήταν ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχε ήδη παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος, λέγον προς αυτούς άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γύμνει με κακοπάθειαν και πολλή ζημίαν, όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και στον αύκληρον παρά, ύπος εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν είναι το επιτίδιος εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε φτάσαντε σαν ιδύνατο εις Φοίνικα, λιμένα της Κρήτης βλέποντα προς τον Λίβα άναμον και προς τον χώρο να παραχημάσω συνεκεί. Και ότε έπνευσεν ο λίγος νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την Άγκυραν και περέπλεον πλησίον την Κρήτην. Πλην με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο λεγόμενος Ευροκλείδων, και επειδή το πλοίον συνειρπάστηκε δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμο, να φεθέντε σε φερόμεθα και τρέξαντες υπό νησίδιον τί ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδηνήθημεν να βάλομεν στην εξουσίαν μας τη Λέμβον, την οποία αφού ανέλαβον μεταχειρίζοντο βοηθήματα ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίον και φοβούμενοι μη εκπέσωσιν στην Σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία και φέροντο ούτως, και επειδή έχει μαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθον ημέραν έκαμνον χύσιν και την τρίτην με τα σιδεία σημών χείρας ερήψαμεν τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεντο ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπίς σωτηρίας αφαιρείτο πλέον αφημών. Μετά δε πολλήμερων ασιτίαν σταθείς ο Παύλος εν τον μέσο αυτών, είπεν, έπρεπε ο άνδρες να μου υπακούσετε και να μη σηκωθείτε από τις Κρήτης, και ούτως ηθέλομαι να αποφύγει την κακοπάθειαν ταύτην και την ζημίαν. Αλλά ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδε μία ψυχή δε θέλει χαθεί, ή μη μόνον το πλοίον, διότι τη νύχταν ταύτην εφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, και λέγον, μη φόβου Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος, και ειδού ο Θεός ηχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου, δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει, καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμάς, προς εμέ, πρέπει δε να πέσομεν εις νήσον τεινά. Να συνεχίσουμε και στο ΚΙ κεφάλαιο, στην επόμενη σελίδα, 28 κεφάλαιο. Και αφού εγνώρισαν ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη, οι δε βάρβαροι έδειξαν εις ημάς ούτε τυχούσαν φιλανθρωπίαν, διότι ανάψαντες πειράν υπεδέχθησαν πάντα ημάς δια την επικειμένη βροχήν και δια το ψύχος. Ότε δε ο Παύλος συσσωρεύσας πλήθος φρυγάνων, έβαλεν εις την πειράν, έχειδ να εξελθούσα εκ της θερμότητος προσεκολήθη στην χείραν αυτού.
Ως δε είδον οι βάρβαροι το θηρίον κρεμάμενον εκ της χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους, βεβαίως φωνεύσιν ο άνθρωπος ούτος, τον οποίον διασωθέντα εκ της θαλάσσης, η Θεία Δίκη δεν αφήκε να ζει. Και αυτός μεν απετείναξε το θηρίον εις το πυρ και δεν έπαθεν ουδέν κακόν. Εκείνοι δε επρόσμενον ότι έμελε να πριστεί ή εξέφνης να πέσει κάτω νεκρός. Αφού όμως επρόσμενον πολλήν ώραν και έβλεπον ότι δε κακόν εγίνετο εις αυτόν, μεταβαλλόντες στο χασμόν έλεγον ότι είναι Θεός. Εις τα πέριξ δε του τόπου εκείνου ήσαν κτήματα του πρώτου της νήσου ονομαζομένου Πομπλίου, ώστις αναδεχθείς ημάς εξένησε φιλοφρόνος τρεις ημέρες. Συνέβη δε να είναι κατάκητος ο πατήρ του Πομπλίου Πάσχων, πυρετών και δυσεντερίαν, προς τον οποίον εισελθών ο Παύλος και προσευχηθείς, επέδεσεν επ' αυτόν τα σχήρας και ιάτρευσεν αυτόν. Τούτου λοιπόν γενωμένου και οι λοιποί όσοι είχαν ασθενείας εν την ίσο, προσήρχοντο και θεραπεύοντο, ήτινες και με τιμάς πολλάς, ετοίμησον ημάς, και ότε εμέλωμεν αναχωρήσομεν, εφοδίασαν με τα χριώδη. Αμήν. Στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Δηλαδή δεν υπάρχει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αλλά τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Μέσα σε αυτό το αιώνιο παρόν ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, προγνωρίζει τα πάντα και βάσει της πανσοφίας Του, της παντοδυναμίας Του, αλλά και του ελέους και της χάριτος που τον διακρίνει δια του Ιησού Χριστού, δημιουργεί το σχέδιο και κατά το λόγο του Κυρίου την οδόν την οποία πρέπει να περιπατήσει ο κάθε ένας από μας. Και για να σας βεβαιώσω γι' αυτό θέλω να το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι στη σελίδα 1034, είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο προς Εφεσίους, 8, 9 και 10 εδάφιο. 8, 9 και 10. Διαβάζω. 8, 9 και 10 προς Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο. Διότι κατά χάριν είσαστε, εμείς δηλαδή, σε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δίνει από εσάς Θεού το δώρον. Ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθείτες. Διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντε εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσομεν εν αυτής. Δηλαδή ο Κύριος μας έσωσε όχι από τα έργα μας, τις ικανότητές μας και τις δυνατότητές μας, αλλά κατά τη χάρη τη δική Του, διά του Ιησού Χριστού, για να μην καυχηθεί καμία σάρξη. Και συνεχίζει και μας αποκαλύπτει ότι και πάλι το έργο του Θεού στη ζωή μας, τώρα πια που είμαι θα ποίημα, δημιούργημα αυτού δια του Ιησού Χριστού, και πάλι δεν γίνεται εξ έργων ανθρωπίνης σοφίας ή διάνοιας ή ικανότητος, αλλά καθώς έχει προετοιμάσει έργα για το κάθε έναν από μας, αυτός θα μας βοηθήσει να το κάνουμε εάν εμείς αποδεχτούμε και ακόμη περισσότερο εξητήσουμε να περπατάμε ακριβώς στα έργα που ο Θεός έχει προετοιμάσει για τον κάθε ένα από μας, δηλαδή στο δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει, δηλαδή να περπατήσουμε στο σχέδιο και στο έργο που ο Θεός έχει προετοιμάσει προκαταβολής κόσμου για τον κάθε έναν από μας. Ο Θεός λοιπόν για τον Παύλο είχε προετοιμάσει για όλη τη ζωή έργο αποστολικό, διδασκαλικό και ευαγγελιστικό σε διάφορα μέρη της γης. Αλλά είχε προετοιμάσει ταυτόχρονα και το ίδιο έργο και σε ένα μικρό νησάκι στην Μελίτη, στη Μάλτα, που έπρεπε οπωσδήποτε να το εκπληρώσει. Είτε ο Παύλος ήθελε, είτε ο Παύλος δεν ήθελε. Και βεβαίως ο Παύλος ήθελε,
Αλλά σαν άνθρωπος, μέσα σε δυσκολίες, μπορεί να κάνει και λάθη. Όμως είχε προετοιμάσει και ένα άλλο ωραίο έδρο. Σαν παράπλευρη σωτηρία. Οι άνθρωποι λένε παράπλευρη απώλεια. Ο Λόγος του Θεού λέει παράπλευρη σωτηρία. Για κάποιον εκατόνταρχο, για κάποιον ναύκληρο, για κάποιους ναύτες και για κάποιους φυλακισμένους. Το έργο του όμως είναι τελικά η Μάλτα. Και μετά τη Μάλτα θα πάει στη Ρώμη, που και εκεί έχει προετοιμάσει έργο ο Θεός. Και προκειμένου το έργο να είναι απόλυτα επιτυχημένο, τα έχει ετοιμάσει όλα. Και τα πραγματοποιεί όλα. Πάντοτε όμως, γιατί μόνος του ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρόλο που τα έχει όλα έτοιμα, συνεργαζόμενος με το δούλο του. Το έργο που έχει ετοιμάσει με σένα θα το κάνει εξάπαντος ο Θεός, εάν βρει άνθρωπο απόλυτα συνεργαζόμενο με το Θεό, εσένα. Γι' αυτό πρέπει να σηκοδομήσει. Πρέπει να σε προετοιμάσει. Πρέπει να σου δώσει τα κατάλληλα εφόδια. Χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Διακονίες στο έργο του Θεού. Ψυχολογία, ψυχοσύνθεση. Χαρακτήρα. Δεν μπορεί με το χαρακτήρα του κόσμου τούτου να εργαστεί στο έργο του Θεού. Και είναι απόλυτα εσφαλμένο, αν όχι αμαρτία, να ισχυρίζεται κάποιος ότι δεν αλλάζει ο χαρακτήρας μου. Με το χαρακτήρα που έχεις, ο Θεός δεν μπορεί να συνεργαστεί. Πρέπει να σου δημιουργήσει καινούργιο χαρακτήρα για να μπορέσει ο Χριστός να σε κάνει συνεργάσιμο, για να κάνει και να ολοκληρώσει το έργο που έχει προετοιμάσει για σένα. Δηλαδή πρέπει να σε οικοδομήσει. Και φυσικά πρέπει να σε ταπεινώσει. Δηλαδή να σου αφαιρέσει κάθε έπαρση. Πρέπει να καθαρίσει την καρδιά σου. Γιατί αν δεν είναι καθαρή, δεν μπορείς να βλέπεις το πρόσωπο του Θεού. Και πρέπει να εξαφανίσει και το σαρκικό σου φρόνημα. Γιατί αν περπατάς κατά σάρκα, είσαι ακατάλληλος. Και αυτά, αδερφοί αγαπητοί, γίνονται με δοκιμασίες, με θλίψεις, με μία απάντηση των προσευχών, σαν τον ψαλμοδό, αλλά δόξα στο Θεό, γίνεται και με διδασκαλία. Από μας εξαρτάται αν θέλουμε να είμαστε καλοί μαθητές ή κακοί μαθητές. Ο καλός μαθητής είναι υπάκουος, υποτεταγμένος, εύκολα υπακούει, εύκολα υποτάσσεται, εύκολα προχωράει στην οδό την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει. Ο κακός μαθητής, εμπαιδεία. Γι' αυτό όπως λέει στους πατέρες, να μεγαλώσετε τα τέκνα σας εν παιδεία και νουθεσία, το ίδιο ισχύει και στον πατέρα μας τον ουράνιο, ο οποίος μας μεγαλώνει εν παιδεία και νουθεσία. Σήμερα να διαλέξουμε. Ο Χριστός προτιμάει και διαλέγει για μας την ουθεσία. Και εμείς λέμε αμήν. Έτσι αδερφοί, νουθεσία. Όμως ο Παύλος δόκιμος πολλές φορές απέτυχε στην νουθεσία. Και θα το δούμε. Απόστολος. Εξαιρετικός. Δούλος του Θεού. Βρίσκεται στο πλοίο. Έτσι πως το έχει προετοιμάσει ο Θεός. Με τον κατάλληλο κυβερνήτη, τον κατάλληλο ναύκληρο, τους κατάλληλους ναύτες, τους κατάλληλους συγκρατουμένους, όλα έτοιμα. Γιατί τα πάντα είναι έτοιμα στο έργο που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Εσύ και εγώ πρέπει να ετοιμαστούμε. Καθυστερεί το πλοίο, μπαίνει χειμώνας, φτάνουν στην Κρήτη και εκεί ο Παύλος με αποκάλυψη Θεού ξέρει ότι αν συνεχίσουν το ταξίδι θα έρθει κακό. Όμως τελικά δεν θα γίνει αυτό που ξέρει ο Παύλος,
Γιατί ο Θεός δεν θα του πει ψέματα. Τι πρέπει να κάνουμε, Κύριε, να συνεχίσουμε ή να σταματήσουμε εδώ? Αν δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε, να σταματήσετε εδώ. Αλλά πρέπει να οικοδομήσει και όλους τους άλλους. Οι άλλοι λοιπόν, με πολύ μεγάλη λογική και γνώση και εμπειρία, λένε εδώ που είμαστε δεν είναι κατάλληλο το λιμάνι. Δίπλα, εδώ δίπλα. Είναι ένα λιμάνι κατάλληλο να περάσουμε όλο το χειμώνα. Όχι να συνεχίσουμε το ταξίδι, εδώ δίπλα. Μέσα σε μια ώρα φτάσαμε στο λιμάνι. Και όλοι λένε άστο να λέει τον Παύλο. Πού ξέρει αυτός? Και αποφασίζουν να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία για να πάνε εδώ δίπλα, στο καλό λιμάνι. Αλλά και ο Κύριος περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία. Και ο Παύλος δεν καταλαβαίνει. Δεν τον ακούνε. Και μόλις φτιάχνει λίγο καιρός, νομίζουν ότι πέτυχαν τους σκοπούς τους, βγαίνουνε και βρεθήκαν εκεί που ήθελε ο Θεός. Στην τρικυμία, στην ταλαιπωρία και στον κίνδυνο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο καιρός σε χαλάει ακόμη και περισσότερο. Και ο Παύλος, ο δούλος του Θεού, λέει: «Και επειδή», στο 20 εδάφιο διαβάζω, σε αυτό το κεφάλαιο ΚΑΠΑ ΖΙΤΑ που διαβάσαμε, «και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα η ελπή σωτηρίας», δεν λέει αφαιρείται πλέον από αυτούς, αλλά αφαιρείται λέει από εμάς. Και αυτός απελπίστηκε, και αυτός απογοητεύτηκε, και αυτός έχασε την ελπίδα του και θα σκεφτότανε όπως σκεφτόμαστε κι εμείς, «αχ, δεν μ' ακούσανε, αν μ' ακούγανε θα γλιτώνανε». Γιατί του είχε πει ο Κύριος ότι αν συνεχίσουν θα γίνει με ζημιά, λέει, μάλιστα εξήγησε ο Απόστολος Παύλος, «βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημιά, όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών». Θα πνιγούμε κιόλας. Δεν τον ακούσανε, λέει, μου, θα πνιγούμε. Και απελπίστηκε. Έχασε την ελπίδα του. Αλλά έχασε την ελπίδα του και δεν τα παράτησε, άρχισε να προσεύχεται. «Κύριε, σώσε μας». Ο Θεός όμως του είχε πει ότι θα πας στην Ρώμη. Ναι, αλλά κάνανε λάθος οι άλλοι. Το λάθος του άλλου δεν επηρεάζει τη δική σου αποστολή. Το ξαναλέω. Το λάθος το δικό μου ποτέ δεν θα επηρεάσει την αποστολή τη δική σου. Το λάθος το δικό μου θα επηρεάσει τη δική μου αποστολή. Και το λάθος το δικό σου θα επηρεάσει τη δική σου αποστολή. Εν τέλει όμως, επειδή είναι αγαθός ο Θεός, το λάθος μας δεν θα επηρεάσει την αποστολή μας. 14 μέρες προσευχόταν ο Παύλος. Και ούκην φωνή, ούκην αχρόασης. Είναι πολλές 14 μέρες. Σε τέτοια κατάσταση, ατέλειωτες. Δεν ξέρω αν έχεις προσευχηθεί ποτέ με θλίψη. Να δεις, ούτε ώρες δεν περνάνε. Αλλά έπρεπε να φτάσει στο πλήρες και στο τέλειο το σχέδιο του Θεού. Πρέπει να πιστούνε απολύτως και ο ναύκληρος και ο κυβερνήτης ότι ο Παύλος έχει δίκιο. Πρέπει να φτιάξει τις καρδιές τους. Δηλαδή πρέπει να τους οικοδομήσει. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θα φανεί εν δόξη, τότε θα επιβλέψει στην προσευχή των εγκαταλελειμμένων. Και ο Παύλος είναι 14 μέρες εγκαταλελειμμένος. Φοβερό. 14 ημέρες ο Θεός δεν του απαντούσε. Όταν οικοδομήσει τη Σιών όλο το καράβι, τότε θα φανεί εν τη δόξα αυτού, τότε θα απαντήσει, θα επιβλέψει στην προσευχή των εγκαταλελειμμένων και τότε δεν θα περιφρονήσει τη δέηση αυτών. Και αυτό κράτησε 14 ολόκληρες μέρες. Μέσα σε ένα πλοίο που χανότανε, μέσα σε μια θάλασσα που δεν έβλεπε ούτε ουρανό ούτε γη, και αν μάλιστα αδελφοί κοιτάξτε το χάρτη τη Μεσόγειο, θα δείτε ότι είναι άδεια από νησάκια και μόνο ένα, μία κουκιδίτσα είναι στη μέση της Μεσογείου, η Μάλτα.
Και ξεκινήσαν από την Κρήτη. Με ακυβέρνητο πλοίο. Ακυβέρνητο από τους ανθρώπους. Κυβερνόμενο όμως απολύτως από το Θεό. Και το οδηγεί κατευθείαν στη Μάλτα. Αυτός είναι ο Θεός. Εκεί που λες ότι σε εγκατέλειψε, εκεί είναι βέβαιο ότι σε οδηγεί σε καλούς λιμένες για να εκπληρώσει την αποστολή σου. Και την 14η μέρα τον επισκέπτεται, όπως ο ίδιος ομολογεί, άγγελος του Θεού. Λέει, τώρα πήγαινε απογοητευμένος. Δεν ακούει τίποτα άλλο παρά μόνο όταν δει έναν άγγελο να του μιλάει. Άγγελος Κυρίου μπροστά του και του λέει, Παύλο, μη φοβάσαι. Δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός. Θυμήσου ότι πρέπει να παραστηθείς στον Καίσαρα. Αλλά πριν παραστηθείς στον Καίσαρα, πρέπει να σωθούν αυτοί που έρχονται μαζί σου και πρέπει να σωθεί και η Μάλτα. Και ύστερα θα πας στον Καίσαρα. Σκεφτείτε τη χαρά του Παύλου. Ξανά πιστός. Τώρα που τον οικοδόμησε για τον Παύλο, τώρα θα φανερώσει τη δόξα του. Τώρα που οικοδόμησε και τον Παύλο, τώρα θα απαντήσει την προσευχή του. Μη φοβάσαι. Αδερφέ, μη φοβάσαι. Μη φοβόμαστε. Έχει ωραίο σχέδιο για μας ο Θεός. Μας οικοδομεί. 14 μέρες είναι πολύ. Αλλά χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αυτό το χρόνο. Χρειαζόμαστε να κάνουμε υπομονή προσευχόμενοι. Χρειαζόμαστε να επιμένουμε στην προσευχή συνεχόμενα, και μια και δυο και 15 μέρες, όχι 14, όχι 15 δεν χρειάζεται, είναι αρκετές, είναι οι λιγότερες δυνατές που σου χρειάζονται για να οικοδομηθείς. Γι' αυτό σήμερα να ζητήσουμε, Κύριε, κάνε να οικοδομούμε εύκολα και γρήγορα, κάνε με καλό μαθητή, να ακούω, να υποτάσσομαι, να πείθομαι στη φωνή σου. Κάνε με Χριστέ μου, κάνε μας Χριστέ μου, αμήν αδερφοί, κάνε μας. Να μην χρειαστούν ούτε και 14 μέρες, αλλά ούτε 34. Οι λιγότερες δυνατές. Και όταν το κατάλαβε, μέσα σε ένα πλήθος περίπου 350 ατόμων, 300, πόσο λέει, 300 ψυχές, ο Απόστολος Παύλος έχει παρησία, θάρρος, και τώρα θα μιλήσει λόγια Θεού. Μη φοβάστε, άντρες αδερφοί, έπρεπε να μ' ακούσετε. Αλλά ξέρει ή δεν ξέρει ακόμη, αλλά εμείς ξέρουμε ότι δεν έπρεπε να τον ακούσουμε. Δεν έπρεπε να τον ακούσουμε για να εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού. Αλλά όμως και τώρα ο Θεός μου αποκαλύφθηκε ότι θα μας σώσει. Καμία ψυχή δεν θα χαθεί. Μόνο το πλοίο. Και όλα τα του πλοίου. Γιατί πρέπει να πάμε χωρίς πλοία και χωρίς υπάρχοντα και χωρίς τρόφιμα στη Μάλτα, για να δείξουν τη φιλοξενία τους, την αγάπη τους, και ο Χριστός να τους ευλογήσει και να τους σώσει. Και πράγματι, όταν ρίξανε την οριά, τη μεζούρα, το μέτρο που μετράνε το βάθος, 20 οριές, 15 οριές, καταλάβανε ότι φτάνανε σε ξηρά, ρίξαν άγκυρες και περιμένανε να ξημερώσει. Ξημέρωσε, είδανε ένα νησάκι, ναυτικοί ήσαν, κατάλαβαν ότι είναι η Μάλτα και δεν υπήρχε άλλο νησί μέσα στη μέση της Μεσογείου. Φανταστείτε τη χαρά και τη δοξολογία του Παύλου. Ποιος μας έφερε στη Μάλτα? Και εγώ θα κάνω μια ερώτηση, αδερφή, που μου την έκανε ο Κύριος. Ποιος σε έφερε εδώ, αδερφέ? Ποιος σε έφερε? Ποιος σε έφερε εδώ? Με ποιο καράβι? Με ποιο τιμόνι? Με ποια πηξίδα? Με ποια κατεύθυνση? Με ποια σοφία? Με ποια σύνεση? Ποιος σε έφερε εδώ? Αλληλούια. Εσύ, Κύριε. Μέσα από φουρτούνες. Α,
Αμήν. Μέσα από ταλαιπωρίες, μέσα από δάκρυα, μέσα από κλάματα, μέσα από απελπισίες, μέσα από τυχίες. Αλλά μας έφερε στη δική μας Μάλτα, Χριστέ μου. Είναι μία κουκιδίτσα σε όλη αυτή την περιοχή. Αλλά μας έφερε ο Χριστός. Ποιος σε έφερε εδώ, αδερφέ? Να του δώσουμε τη δόξα, αδερφή. Ακυβέρνητοι είμαστε. Δεν είχαμε κατεύθυνση. Δεν είχαμε τιμόνι. Δεν είχαμε σοφία. Κύματα μας βαράγανε μέσα στον κόσμο αυτό. Δεν βλέπαμε ήλιο. Δεν βλέπαμε ξηρά. Αλλά μας έφερε εδώ ο Κύριος. Ας έχει δόξα το όνομά Του το Άγιο. Ας είναι ευλογημένος εις τους αιώνες. Αλληλούια, δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Ο Κύριος μας έφερε εδώ. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Αλλά δεν μας έφερε για να μας σώσει. Μας έφερε για να μας χρησιμοποιήσει και για να δοξαστεί το όνομά Του το Άγιο. Αρχίσανε να μαζεύουν ξύλα και υπήρχε μία οχιά. Και ξέρετε ποιον άκουσε η οχιά? Όχι τον ναύκληρο, ούτε τον κυβερνήτη, ούτε τους φυλακισμένους, ούτε τους ναύτες, ούτε τους στρατιώτες. Το δούλο του Κυρίου, το δούλο του Θεού. Μα αυτόν πήγες, αυτόν έπρεπε. Και αυτό ήταν μέσα σε όλα αυτά που ήσαν έτοιμα από το Θεό. Αυτή η οχιά που θανατώνει τους ανθρώπους, την έστειλε ο Κύριος για να σώσει τους ανθρώπους. Ο Παύλος τώρα όμως είναι δόκιμος, είναι οικοδομημένος, πετάει την οχιά στη φωτιά, δεν φοβάται, δεν αγωνία. Ξέρει ότι ο Κύριος θα τον πάει στον Γέσαρα. Μια οχιά θα τον σταματήσει? Όχι, μια οχιά θα τον ευλογήσει. Με μια οχιά θα τον ευλογήσει ο Θεός. Θα πάει στον Γέσαρα. Από εκεί πέρα είναι όλα έτοιμα. Δηλαδή, άρχοντας, ο Πόμπλιος, Πόμπλιος μάλλον, πατέρας του άρρωστος. Να τύχει να είναι άρρωστος. Όλα έτοιμα, αδελφοί. Ο Κύριος τον πήγε στη Μάλτα για να εκπληρώσει το σχέδιό Του. Κατάλαβε, τώρα ο Παύλος τα έχει καταλάβει όλα και εμείς τα καταλάβαμε, Χριστέ μου. Βοήθησέ μας να τα εκπληρώσουμε όμως. Βοήθησέ μας να κάνουμε το θέλημά Σου. Βοήθησέ μας να περπατάμε στο θέλημά Σου. Όλα τα καταλάβαμε. Και ο Παύλος προσευχήθηκε και ο Κύριος σε ένα δευτερόλεπτο τον θεράπευσε. Τη μια φορά βλέπουν να λένε φωνιάς θα είναι με την οχιά, την άλλη φορά Θεός θα είναι. Μετά βλέπουν να θεραπεύει τον πατέρα του Ποπλίου. Και ο Παύλος άρχισε να μιλάει για τον Χριστό. Δάσκαλος, κήρυκας και Απόστολος. Τη διακονία Του να την κάνει πλήρη. Όλο τον νησί πίστεψε. Τώρα πια είναι όλα έτοιμα. Άλλο πλοίο έχει στείλει ο Θεός που θα τον οδηγήσει στη Ρώμη. Και η ζωή συνεχίζεται. Αμήν.